Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Καλησπέρα, κύριε Παπά. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε καταρχάς με το χαρτοφυλάκιό σας. Τις τελευταίες ημέρες θα έχετε δει και εσείς κυβερνητικά στελέχη να παρουσιάζουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία χι αριθμός λεωφορείων έχει ενισχύσει τον ΟΑΣΤ, χι δρομολόγια έχουν προστεθεί στις αστικές γραμμές των Αθηνών. Τελικά κάτι γίνεται. Σας ρωτώ γιατί επειδή έχετε διατελέσει υπουργός, γνωρίζετε, δεν ξέρω αν είναι σύνηθες το ελεγκτικό συνέδριο να σταματάει τρεις και τέσσερις φορές ένα διαγωνισμό. Πάντως, από τη μια μέρα στην άλλη δεν αγοράζονται τα λεωφορεία, έτσι δεν είναι? Από τη μια μέρα στην άλλη δεν αγοράζονται, αλλά είμαστε σχεδόν δύο χρόνια πριν από μετά τις προηγούμενες εκλογές, μετά τον Ιούλιο του 2019. Οπότε τα κυβερνητικά στελέχη πρέπει κάποια στιγμή να πάψουν να δρανούν και να εξαγγέλουν. Είναι αυτός ο συνδυασμός ενεργειών στον οποίο έχουν επιδοθεί. Είναι προφανές ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε για να προκηρύξουν ένα καινούριο διαγωνισμό, εφόσον ακυρώθηκε ο προηγούμενος. Να ενημερώσουμε και τους τηλεθεατές ότι ο αποδιοπομπέως Τράγος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στον οποίο φορτώσανε τον αποτυχημένο διαγωνισμό, δεν έχουν τέτοια στρατηγική. Έχουν στρατηγική, θα σας έλεγα, ιδιωτικοποίησης του έργου των αστικών συγκοινωνιών και το κάνουν με οχήματα ακατάλληλα. Είτε ακατάλληλα λόγω παλαιότητας, είτε ακατάλληλα λόγω δομής. Δηλαδή, οχήματα τα οποία δεν είναι κατάλληλα για ορθίους, δεν έχουν τα προαπαιτούμενα παράθυρα και βεβαίως το τι συμβαίνει στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι άνθρωποι και θα ήθελα να κάνω μία σύσταση προς τα κυβερνητικά στελέχη. Είναι μάταιο να προσπαθούν να φτιάξουν ένα περιτύλιγμα προπαγάνδας γύρω από αυτό το ζήτημα, διότι ειδικά στην Αττική οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες βιώνουν κάθε μέρα 1 εκατομμύριο κόσμος που παίρνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ξέρουν τι σημαίνει ώρα αιχμής και στο μετρό και στον ηλεκτρικό και στα λεωφορεία μας και στο τραμ. Το γνωρίζουν. Συνεπώς δεν είναι άνθρωποι που είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους και περιμένουν να ενημερωθούν από κάποια εκπομπή η οποία έχει έτσι και μια πολιτική μεροληψία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν, βιώνουν, γνωρίζουν στην πλειοψηφία τους. Και βεβαίως δεν έχει γίνει τίποτα και όπως έχει αποδειχθεί, δυστυχώς τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι οι εστίες και οι οποίες επιβαρύνουν το επιδημιολογικό φορτίο. Αναρωτιέμαι, επειδή κάποιες αντισυμβατικές προτάσεις είχε διατυπώσει, ας πούμε, και η κυρία Λινού με την ιδέα, την περίφημη, για κουπόνια και για ταξί. Επειδή τώρα με 100 ή 200 λεωφορεία φαντάζομαι δεν θα λυνόταν το πρόβλημα στο λεκανοπέδιο, μιλάω για τις ώρες αιχμής, τέτοιου τύπου αντισυμβατικές προτάσεις, για όσο κρατάει η πανδημία εν πάση περιπτώσει, θα βλέπατε? Τα πάντα θα μπορούσαν να εξεταστούν. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι η κλίμακα αυτής της παρέμβασης είναι τέτοια που μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Αλλά θέλω να υπενθυμίσω ότι εμείς είχαμε διαγωνισμό ο οποίος έτρεχε και μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί όχι μία αλλά δύο φορές μέσα στο χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του 2019 και μετά για 700 λεωφορεία, ο οποίος ακυρώθηκε και φτάσαμε δύο χρόνια σχεδόν μετά να επαναπροκυρήσετε. Ναι. Και βεβαίως είχαμε και την απένταξη των λεωφορείων που είχε εξασφαλίσει η Ρένα Ιδούρα από την περιφέρεια Αττικής. Είναι ένα πακέτο λοιπόν μέτρων που εντάσσεται σε μια στρατηγική αδράνειας ως προς την πάγια ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών και εκχώρησης κομματιού του έργου των αστικών συγκοινωνιών σε ιδιώτες. Είναι δέσμια και σε αυτό το ζήτημα η Νέα Δημοκρατία των ιδεολειψιών της ακραίας νεοφιλελεύθερης δεξιάς αντίληψης. Για να κλείσουμε με τα του μεταφορών, πρόσφατα, πριν αρκετές εβδομάδες, μάλλον όχι πρόσφατα, είχατε πάει στα αμαξοστάσια και σας είχαν ενημερώσει οι εκεί εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστές ότι με κάποιες μικρές προσθήκες, επιδιορθώσεις, ανταλλακτικά κλπ. Θα μπορούσαν αρκετά λεωφορεία και τρόλεϊ να βγουν στο δρόμο. Έχετε καθόλου εικόνα τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία? Έχετε ξαναεπικοινωνήσει με τους ανθρώπους? Θα σας πω τι έχει γίνει. Υπάρχει μικρή πρόοδος δυστυχώς και στο μεσοδιάστημα είχαμε και την διενέργεια ενός διαγωνισμού για προσλήψεις, για τις οποίες φωνάζουμε εδώ και ένα χρόνο, για μηχανικούς και για οδηγούς, οι οποίες έγιναν πραγματικά, εξελίχθηκαν σε κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, διότι έγινε κατανοητό, έγινε φανερό ότι υπήρξε αλλαγή και στη λίστα κατάταξης των επιτυχόντων, με αποτέλεσμα ο
ΑΣΕΠ να κάνει δεκτές τις μισές από τις ενστάσεις οι οποίες κατατέθηκαν. Άρα λέτε ότι υπάρχει μια οσμήρους φετολογική. Ήταν ξεκάθαρο. Δεν νομίζω ότι επιδέχεται καμία αμφισβήτηση αυτό. Και η ουσία είναι ότι ακόμα και σε αυτή την περίσταση δυστυχώς έχουμε έτσι ένα μείγμα αδράνειας και μεροληψίας πολιτικής ακραίας. Έτσι, το ίδιο έχουμε και στα ζητήματα των μεγάλων έργων υποδομών, κύριε Μελικόνη, διότι μαθαίνουμε από δημοσιεύματα, επειδή δεν θεωρεί υποχρέωσή του ο κύριος Καρμαλής να ενημερώνει τη Βουλή, ότι τα μεγάλα έργα υποδομής, τα οδικά έργα, δεν εμπίπτουν στις επιλέξιμες δαπάνες και στις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Καλά, ούτως ή άλλως σήμερα 54 βουλευτές τον ρωτήσατε. Θέλω να πω, θα αναγκαστεί να πει εάν τελικά η Κομισιόν έχει παγώσει ή όχι αυτή την ιστορία. Και τα ερωτήματα είναι πιο αμήλικτα, ξέρετε, διότι οι κανόνες του Ταμείου Ανάκαμψης και των χρηματοδοτήσεων ήταν γνωστοί. Και ήταν γνωστοί ακόμα και όταν η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περιέφερε ως Άγιο Δισκοπότηρο και Σωτηρία το Ταμείο Ανάκαμψης και για αυτά τα έργα. Και κορόιδευε και τους ανθρώπους στην Κρήτη για το ΟΑΚ, τους ανθρώπους στη Δυτική Πελοπόννησο για τον Πατρόν Πύργου, τους ανθρώπους που περιμένουν να δουν το βόρειο τμήμα του Ε65 να ολοκληρώνεται, τα οδικά έργα δηλαδή που με τις πολιτικές επιλογές της συγκεκριμένης ηγεσίας καθυστερούν, έλεγε ότι θα τα εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και εμείς ρωτάμε το εξής απλό. Ναι. Δεν καταλαβαίναν και δεν ξέρανε ότι δεν εμπίπτουν και δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν αυτά τα έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουν και σύμβουλο τεχνικό. Δεν τους ειδοποιήσε ο τεχνικός σύμβουλος ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Να μας πούνε λοιπόν τι έχει συμβεί, να μας δώσουν την αλληλογραφία με τις υπηρεσίες της ΕΕ και βεβαίως να μας εξηγήσουν ποια θέση παίρνουν τώρα για τη χρηματοδότηση αυτών των έργων, ποιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και βεβαίως να μας πούνε τι έχει συμβουλέψει και ο σύμβουλος επί της ουσίας για τη χρηματοδότηση των έργων αυτών. Τώρα, για να βάλουμε και τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτρες στην συζήτησή μας επ' αυτού, ελπίζω να είναι και από την αρχή της κουβέντας, μιλάμε για τον ΒΟΑΚ στην Κρήτη, τη συνέχιση του Ε65, μιλάμε, θέλω να πω, για μεγάλα έργα, για έργα τα οποία θα έχουν αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία, το αν γίνουν ή δεν γίνουν. Είναι κακά τα ψέματα, κύριε Μελικόνη, τα έργα τέτοιας κλίμακας και τα έργα των μεγάλων υποδομών που βελτιούν τη συνδεσιμότητα περιοχών μπορούν να τη μεταμορφώσουν. Πριν μας έρθει ο εφιάλτης της πανδημίας, είχα την τύχη να ταξιδέψω στην Ήπειρο για ολιγοήμερες διακοπές την περίοδο των προπερασμένων Χριστουγέννων. Εκεί το έβλεπες παντού ότι η Ιόνια Οδός και η Κορίνθου Πατρών έχουν μεταμορφώσει την περιοχή συνολικά. Η επισκεψιμότητα είχε διπλασιαστεί, η κινητικότητα ήταν πολύ μεγαλύτερη, είχαν και τα χωριά τα οποία τα γραφικά εκεί πέρα πολύ μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Συνεπώς είναι υποδομές οι οποίες πραγματικά αυξάνουν τη συνολική παραγωγικότητα της οικονομίας. Και είναι κρίμα, πραγματικά κρίμα, να έχει υπάρξει τέτοιας κλίμακας αδράνεια και απραξία, η οποία είναι και μετρήσιμη, ξέρετε. Δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς στα σοβαρά με αυτή την εκτίμηση, διότι βλέπει ο κόσμος ότι αυτά τα έργα πραγματικά έχουν παγώσει. Τώρα, πάμε λίγο και στα γενικά πολιτικά. Κύριε Παπά, σήμερα τσακώθηκε η Μέρκελ με τους πρωθυπουργούς των κρατηδίων, επειδή η ίδια θέλει μέχρι τα μέσα Απριλίου καραντίνα. Ο Μακρόν δεν θα έρθει μεθαύριο, ενώ ήταν να έρθει, ακριβώς επειδή θεωρείται άκομψο να κάνει επίσημες επισκέψεις σε άλλες χώρες, ενώ σου έχει επιβάλει αυστηρότερη καραντίνα στη Γαλλία. Θέλω να πω, όλες οι χώρες της Ευρώπης ανοιγοκλίνουν, όλες οι χώρες της Ευρώπης κυνηγούν τις μεταλλάξεις και το πρόβλεπτό τους. Μήπως τελικά δεν τα κάνει όλα λάθος η κυβέρνηση. Θέλω να πω, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό το χάος με τον κορονοϊό πια. Θα σας πω. Καταρχήν υπάρχει μια διεθνής πραγματικότητα. Πραγματικά υπάρχει, ας πούμε, ο διεθνής εφιάλτης του κορονοϊού. Στην πρώτη φάση της πανδημίας και οι πολιτικές δυνάμεις δώσανε συνένεση στην κυβέρνηση για να της δώσουν χρόνο να προετοιμαστεί για τα επόμενα κύματα της πανδημίας και ο κόσμος πειθάρχησε αυτοπεριοριζόμενος και μη μετακινούμενος ούτως ώστε να μην υπάρξει διασπορά του ιού και στο πρώτο κύμα, ακριβώς εκεί που τον κεντρικό ρόλο έπαιξε η αυτοπειθαρχία του πληθυσμού και το ανάγλυφο της χώρας και το γεγονός ότι δεν είμαστε μια χώρα η οποία έχει
πολύ μεγάλες πληθυσμιακές μετακινήσεις, όπως οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης, έτσι, μεταξύ Βελγίου, Ολλανδίας, Γαλλίας, Γερμανίας, μετακινείται ο πληθυσμός κατά χιλιάδες την ημέρα πριν από τα lockdown. Mm-hmm. Σε εκείνη λοιπόν την περίοδο τα πήγαμε περίφημα. Στη δεύτερη φάση της πανδημίας, όπου κρίθηκε η προετοιμασία της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος, το οποίο όλοι γνωρίζαμε ότι θα έρθει, τα κάναμε μαντάρα. Και εκεί κάναμε δυστυχώς τον αρνητικό πρωταθλητισμό. Εάν δείτε τα στατιστικά αυτή τη στιγμή, είμαστε δυστυχώς στις 200 χώρες παγκοσμίως 26 στους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένοι. Είμαστε στην 50η θέση στους θανάτους ανά εκατομμύριο και δεν σας λέω πού βρισκόμαστε βεβαίως εάν λάβει κανείς υπόψη του τους νεκρούς ανά εκατομμύριο από το δεύτερο κύμα και μετά. Mm-hmm. Από εκεί δηλαδή που εμείς είχαμε ένα πολύ καλό σημείο εκκίνησης, που αν το δει κανείς επιδημιολογικά, το πρώτο κύμα του κορονοϊού μέχρι και το περασμένο φθινόπωρο πρακτικά ήταν, δεν θέλω να πω ακραία έκφραση, αλλά θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν πάρα πολύ χαμηλό έως και... Είχαμε σχεδόν ξεπερδέψει, πολύ... να το πω εγώ. Είχαμε σχεδόν, ακριβώς, είχαμε, δηλαδή ήταν αμελητέα, ναι, ας πούμε η επέκταση του φαινομένου. Δυστυχώς, ναι, από το φθινόπωρο και μετά, mm-hmm, είχαμε μία έκρηξη. Και θα σας έλεγα και το εξής. Άντε δεν έγινε τίποτα στο σύστημα υγείας μέχρι το φθινόπωρο. Είναι δυνατόν να είμαστε στο ίδιο σημείο από το φθινόπωρο μέχρι την άνοιξη του 2021? Δηλαδή ούτε τότε δεν χτυπήσανε τα καμπανάκια για να έρθουν τώρα να πούνε θα επιτάξουμε 200 γιατρούς τη στιγμή που υπάρχουν επιλαχόντες στους διαγωνισμούς που ήδη προκηρύχθηκαν. Προκηρύσετε μία και δύο θέσεις και γίνονται 50 αιτήσεις γιατρών. Γιατί δεν φέρουν μία ποινιπή να τους διορίσουν όλους λοιπόν? Τα είδα τα ρεπορτάζ στο δελτίο σας πιο πριν. Ήταν περιστατωμένο και τεκμηριωμένο. Κάνανε οι καταγγελίες και των ίδιων των γιατρών. 50 πνευμονολόγοι λοιπόν. Δεν τους χρειαζόμαστε. Mm-hmm. Δεν ξέρω ποιος. Είναι πεταμένα λεφτά και αυτοί σαν τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Φτάσαμε στα όρια των αντοχών της οικονομίας, η οποία αυτή η οικονομία, η κακομοίρα, αντέχει μόνο τις απευθείας αναθέσεις και δεν αντέχει να προσλαμβάνουμε γιατρούς? Τι οικονομία είναι αυτή ακριβώς? Τι οικονομία είναι αυτή, τι υπονοείτε? Είναι μια οικονομία την οποία... Γιατί είναι βαρύ πράγμα να πείτε ότι κάνουν οικονομία αφήνοντας ανθρώπινες ζωές να χαθούν, έτσι, γι' αυτό σας ρωτάω. Βεβαίως, δυστυχώς προκρίνονται άλλα κριτήρια, κύριε Μελιγκόνη. Αυτή είναι η ακραία δεξιά και αγοραία λογική. Πολύ απλό πράγμα. Και μάλιστα θα σας έλεγα ότι, ναι, δικαιούμαστε όλοι να έχουμε και ερωτηματικά σε σχέση με το τι έχει γίνει τον τελευταίο χρόνο με τις φαρμακευτικές αγωγές και τα φαρμακευτικά πρωτόκολλα. Ήμουνα ο ίδιος, έτυχε να είμαι στη Βουλή και να έχω απέναντί μου τον κύριο Στεφανάδη, ένας άνθρωπος με τον οποίο έχω βαθιές πολιτικές διαφωνίες, ναι, είναι όμως ένας επιστήμονας αναγνωρισμένου κύρους, ο οποίος ήταν επικεφαλής ερευνητικής ομάδας. Για την κολχικίνη, που, ναι. Βεβαίως για την κολχικίνη. Μία ουσία η οποία απέδειξε ο ίδιος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είναι ο άνθρωπος, mm-hmm, ότι έχει θετικά αποτελέσματα. Ναι. Και δεν μπήκε στα θεραπευτικά πρωτόκολλα η κολχικίνη τότε και μπήκε μετά, όταν ήρθαν, λέει, κάποιοι ερευνητές από τον Καναδά και καταλήξανε στα ίδια συμπεράσματα. Λοιπόν, δικαιούμαστε λοιπόν να είμαστε επιφυλακτικοί πάρα πολύ και να είμαστε δύο φορές επιφυλακτικοί, διότι δεν βλέπω τα πρόσωπα των επιδημιολόγων του πρώτου κύματος πανδημίας να βγαίνουν μπροστά και να μας εξηγούν τι πήγε στραβά. Προσωπικά ως πολίτης θα ήθελα πάρα πολύ να δω τον κύριο Τσιόδρα να μας ενημερώνει αναλυτικά για το τι πήγε και τι δεν πήγε καλά, τι μπορούσε να γίνει και δεν έγινε, ή εάν θεωρεί και ο ίδιος ότι όλα τα έχουν κάνει καλά, όπως τριγυρνούν γύρω-γύρω τα κυβερνητικά στελέχη και λένε ότι τα έχουν καταφέρει και προσπαθούν να χτίσουν και αφηγήματα ότι φταίνε μία οι γιατροί, μία οι φαρμακοποιοί, μία οι πολίτες, μία τα παιδιά μας που πάνε σχολείο και δεν προσέχουν και εμείς που τα αγκαλιάζουμε στο σπίτι μας. Πάντως, για να ξαναγυρίσω στο χαρτοφυλάκιό σας, η τελευταία ή τέλος πάντων από τις τελευταίες φορές που μίλησε ο κύριος Τσιόδρας είναι όταν είχε πει, δεν ξέρω τι ακριβώς είχε στο μυαλό του, ότι δεν μπορούμε τώρα να επενδύσουμε σε μέσα μαζικής μεταφοράς, αν το θυμάμαι καλά. Ναι, δεν νομίζω ότι είναι. Και μετά από τις αντιδράσεις, νομίζω δεν το ξαναείδαμε, ναι, στις οθόνες. Εντάξει, αυτό δεν ήταν στις αρμοδιότητες του κύριου, ναι, Τσιόδρα να αποφανθεί. Είναι προφανές. Και εγώ τώρα που έχω το χαρτοφυλάκι και των υποδομών και των μεταφορών, όταν απευθύνω ερωτήσεις στη Βουλή, τις απευθύνω στον κύριο Καραμαλή και νομίζω ότι θα συνεχίσω όσο είμαι το με άρχισε υποδομό και όσο ο κύριος Καραμαλής είναι και αυτός
Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Ο κύριος Τσιόδρας είχε μια δημόσια παρουσία και τον περιέβαλε και με εμπιστοσύνη η κοινωνία μας, και θα περιμέναμε νομίζω σε μια τέτοια στροφή να βγει και να μας εξηγήσει τι δεν έχει πάει καλά και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή με 700 διασωληνωμένους. Δηλαδή είμαστε στο ρεκόρ και των κρουσμάτων, ναι, της θετικότητας του ιού και βεβαίως των ανθρώπων οι οποίοι χρειάζονται την διασωλήνωση. Τι απαντάτε στις κατηγορίες των κυβερνητικών στελεχών ότι αντιμετωπίζεται κάπως ιδεολειπτικά εντός ή εκτός εισαγωγικών το θέμα της επίταξης των ιδιωτικών μονάδων υγείας? Λένε δηλαδή τα κυβερνητικά στελέχη ότι κάθε φορά που στη διαχείριση της πανδημίας βρισκόμαστε σε μια δύσκολη στροφή, το πρώτο επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι γιατί δεν επιτάσσεται νοσοκομεία. Τι απαντάτε? Απαντάμε ότι πρέπει να αποφασίσουμε τι κοινωνία θέλουμε και να δούμε και πέρα από τις κεκτημένες ιδεολογικές και πολιτικές ταχύτητες, ναι, εάν είναι αποτελεσματικός ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή την κατάσταση. Δεν ξέρω πόσο λογικό είναι ένα νοσοκομείο να ξεχυλίζει από ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια και μερικές εκατοντάδες μέτρα να είναι ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο πιο εκεί, το οποίο έχει πολλές κενές κλίνες επειδή δεν έχει προχωρήσει η επίταξή του. Ναι. Αυτό δεν ξέρω σε ποια λογική και σε ποια ανθρωπιά και σε ποια συμπόνια εμπίπτει. Σε ποια λογική, ποια λογική της αγοράς μπορεί να υπερβαίνει τόσο εκοφαντικά τον ανθρώπινο πόνο? Δεν πρέπει να προχωράμε σε αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να επαναθεμελιώσουμε τις ιδέες της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς. Οι ιδέες λοιπόν ότι ειδικά στις μεγάλες κρίσεις μπορούν οι δυνάμεις της αγοράς να μας βγάλουν από αυτές, είναι ιδέες οι οποίες δοκιμάστηκαν. Δοκιμάστηκαν και απέτυχαν και έχουν βάλει σε κίνδυνο και τον πληθυσμό μας και την κοινωνία μας και βεβαίως την προοπτική μας. Πηγαίνοντας τώρα μερικές μέρες πίσω, αν είχε αποδεχτεί ο κύριος Μητσοτάκης την πρόταση Τσίπρα για πολιτική ανακοχή, για πολιτικό μορατόριουμ και δεν έφερνε άλλα συγκρουσιακά νομοσχέδια, τώρα που κατηγορείτε την κυβέρνηση με βαριές κουβέντες ότι αφήνει ανθρώπους ουσιαστικά να πεθάνουν αποφεύγοντας να προσλάβει όσους γιατρούς είναι απαραίτητοι, δεν θα είχατε εγκλωβιστεί σε αυτή την πρόταση για πολιτικό μορατόριουμ? Όχι, κανένα εγκλωβισμό δεν θα υπήρχε. Πολιτικό μορατόριο σημαίνει ότι ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να αποδεχτεί ότι δεν τα κάνει κιόλας σωστά. Διότι αν θεωρεί ότι η προϋπόθεση κάποιου πολιτικού μορατόριου μπορεί να είναι ότι θα τον ευλογάνε μαζί με τα μέσα ενημέρωσης και οι πολιτικές δυνάμεις, νομίζω ότι πλανάται πλάνη νικτρά. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν τα έχει κάνει μαντάρα και στο θέμα της πανδημίας και στο θέμα της οικονομίας, και εμείς προτείναμε με τρόπο ειλικρινή, όχι με ελαττήρια κομματικού ωφέλους, να υπάρξει ένα μορατόριο, δηλαδή να σταματήσει να νομοθετεί ως νεοφιλελεύθερος Ταλιμπάν, ναι, ο κύριος Μητσοτάκης, να σταματήσει αυτή την ακραία επιλογή αντικοινωνικών ρυθμίσεων, είτε έχουν να κάνουν με την αστυνομία στα πανεπιστήμια, είτε με τις απλήρωτες υπερορίες, με τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων και την μη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, για να υπάρξει μια καταλλαγή. Ο κύριος Μητσοτάκης και οι συνεργάτες του είδαν ένα κοινωνικό κύμα, έναν ξεσηκωμό, πραγματικό ξεσηκωμό απέναντι στις επιλογές του με αφορμή τα επεισόδια που έγιναν στη Νέα Σμύρνη, και ο παραμορφωτικός φακός μέσα από τον οποίο επιλέγουν να βλέπουν τα πράγματα είναι ο παραμορφωτικός φακός που υπαγορεύει υποκινούμενους, σκοτεινά σχέδια του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι έτσι. Τα έχουν βάλει με την κοινωνία, το ξέρουν ότι τα βάλανε με την κοινωνία. Τους έχει έρθει το τσουνάμι των αντιδράσεων. Πιστέψτε με, κοιτάνε με πολύ λεπτομέρεια το τι συμβαίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν κοιτάνε μόνο τις δημοσκοπήσεις οι οποίες είναι, θα σας έλεγα, δομικά μεροληπτικές, ναι, ως προς την δειγματοληψία τους. Έτσι, καταλαβαίνετε τι λέω. Παίρνουν 1000 άτομα δείγμα και παίρνουν στα τηλέφωνα τα οποία είναι στα σπίτια. Υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος ο οποίος ενημερώνεται από το διαδίκτυο, ο οποίος κινητοποιείται, ο οποίος εκφράζει τη γνώμη του, και τις αντιδράσεις και στο προφίλ του κ. Μητσοτάκη είμαι απολύτως βέβαιος και γνωρίζω ότι τις μετρήσανε πάρα πολύ σοβαρά. Κλείνοντας, κύριε Παπά, θέλω να σας ρωτήσω, το επόμενο διάστημα θα είστε ο αρνητικός πρωταγωνιστής της επικαιρότητας, με δεδομένο ότι και εσείς έχετε καταγγείλει ότι η κυβέρνηση με την πρόταση για προανακριτική για τις καταγγελίες Καλογρίτσα θέλει να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα, να φύγουν τα φώτα της δημοσιότητας από την διαχείριση της κρίσης. Θέλω να σας ρωτήσω πώς θα το αντιμετωπίσετε όλο αυτό. Παρατηρώ με ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα ότι αντί να εκδίδετε εσείς δηλώσεις, ανακοινώσεις, απαντήσεις, το κάνει ο
ΣΥΡΙΖΑ κεντρικά. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα πολιτικό μήνυμα, πώς ακριβώς θα είναι η διάταξη σε αυτή τη μάχη. Είναι συλλογική πολιτική μάχη, από ό,τι καταλαβαίνω, για το κόμμα σας. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουν ένα μάθημα πολιτικοί μας αντίπαλοι, να καταλάβουν τι σημαίνει αριστερά και το πώς εμείς συλλογικά σκεφτόμαστε και λειτουργούμε. Ναι. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη χειρότερη φάση της πανδημίας. Η Νέα Δημοκρατία κάνει μια επιλογή η οποία είναι φτηνή, είναι ένας αντιπερισπασμός ο οποίος δεν πιάνει ούτε στο δημόσιο λόγο ούτε στην κοινή γνώμη βεβαίως. Είναι μια επιλογή η οποία αφορά μια πολιτική η οποία είναι δικαιωμένη ιστορικά, διότι αυτή τη στιγμή, κύριε Μελγκόνη, τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας λειτουργούν με βάση το νόμο το δικό μας, με βάση το νόμο τον οποίο ψηφίσαμε, με βάση το νόμο τον οποίο εφαρμόσαμε. Πληρώσαν για πρώτη φορά τις άδειες από τη δική μας διακυβέρνηση, πλήρωσαν και 150 εκατομμύρια φόρους. Με βάση το νόμο το δικό μας προστατεύονται οι θέσεις εργασίας στα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας και αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία είναι να βρει έναν αποτυχόντα του διαγωνισμού, να υιοθετήσει άκρητα τους ισχυρισμούς του και να προσπαθήσει να δημιουργήσει εντυπώσεις. Νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια θα πέσει στο κενό και ο κόσμος καταλαβαίνει και τις προθέσεις και τα ελαττήρια αυτών των επιλογών. Κύριε Παπά, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Μελγκόνη. Καλό βράδυ.